Μόλις το 25% της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων είχε κτηματογραφηθεί μέχρι το 2007 και από τις 18 Οκτωβρίου φέτος ξεκινάει η διαδικασία για το υπόλοιπο 75%. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η Συλλογή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αφορά 5 δήμους, ολόκληρους τους δήμους από Κορώνου, Καντάνου Σελήνου, Κισάμου, Πλατανιά και Σφακίων και το υπόλοιπο του Δήμου Χανίων. Και από το Δήμο Χανίων, όσες περιοχές δεν έχουν εκτιματογραφηθεί, δηλαδή είναι τα Κεραμιά, η περιοχή των Κεραμιών, η περιοχή του Βαμβακοπούλου, του Βαρυπέτρου. Και οι περιοχές της Αγίας Μαρίνας, επίσης και θα επιπλέον θα κτηματογραφηθεί και το υπόλοιπο του Ακροτηρίου, όσες περιοχές από το Ακροτήριο δεν έχουν κτηματογραφηθεί ήδη. Δηλαδή, ό,τι είναι εκτός της τυχαίως κοινότητας Κουνουπιδιανών και Κορακιών. Στο σύνολο των περιοχών αυτών εκτιμάται ότι θα συλλεγούν περίπου 570.000 δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οι υπόλοιπες περιοχές, οι δημοτικές ενότητες δηλαδή Χανίων, Σούδας, Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κηδονίας, Νεροκούρου και Περιβολίων, καθώς και η Γάβδος, είχαν κτηματογραφηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το κτηματολόγιο της Γάβδου αναμένεται να λειτουργήσει εντός του έτους. Και από 18 του Οκτώβρη θα ξεκινήσει η συλλογή των δηλώσεων στην περιοχή μας, με αρκετά κατατόπους γραφεία για τη συλλογή των δηλώσεων, ένα δήμο. Και για τον Δήμο Χανίων θα υπάρχει ένα γραφείο κτηματογράφησης στο Μακρύ Τοίχο. Η μελέτη κτηματογράφησης των Χανίων καθυστέρησε λόγω των δικαστικών προσφυγών. Τη συγκεκριμένη διαδικασία είχαν διεκδικήσει τρεις κοινοπραξίες που προσέφυγαν δικαστικά, η μία ενάντια στην άλλη. Τελικά η υπόθεση επιλύθηκε και η σύμβαση υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο με προϋπολογισμό 16,2 εκατομμύρια ευρώ και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 40 μήνες. Πέραν της δυνατότητας που προσφέρει το κτηματολόγιο για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, θα μπορούν να προσέρχονται και οι ίδιοι πολίτες να υποβάλουν δηλώσεις. Με συμπληρωμένα κάποια έντυπα για τα στοιχεία της ιδιοκτησίας και τα προσωπικά του στοιχεία, προσκομίζοντας το συμβόλαιο ή άλλο τίτλο αν έχουν, και οπωσδήποτε θα έλεγα ένα τοπογραφικό ή έστω κάποια αποτύπωση με συντεταγμένες της ιδιοκτησίας τους, των κορυφών της ιδιοκτησίας τους, γιατί αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την ακριβή αποτύπωση των ακινήτων τους. Τέλος, το Εθνικό Κτηματολόγιο έδωσε παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Ρέθυμνο.